Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που και σήμερα είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή», την εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και από την ιστορία, τη χριστιανική, από την εκκλησιαστική ιστορία στο πέρασμα των αιώνων να διαπιστώσουμε, ακόμη και να αποδείξουμε το αναγκαίο και το απαραίτητο της βιωματικής εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή του βαφτίσματος του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή του κάθε χριστιανού, σε κάθε τόπο, χρόνο, έθνος, φυλή, γλώσσα, σε κάθε δόγμα. Αφού παρακολουθήσαμε τις ενέργειες του Θεού δια του Ιησού Χριστού αλλά εν Πνεύματι Αγίω μέσα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία κατά τον προφητικό λόγο αλλά και όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν στις πράξεις των Αποστόλων και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε όλες τις χρονικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας και φτάσαμε μέχρι τον 20ο αιώνα, όπου σήμερα θα πιστεύω θα εξετάσουμε με κάποιες λεπτομέρειες, όσο γίνεται πιο ανοιχτό πνεύμα, τις επεμβάσεις του Θεού δια Πνεύματος Αγίου που άρχισαν εκεί στην Ασούζα, στην Αμερική, περίπου το 1905-1910. Και από εκεί δημιουργήθηκε πια το κίνημα της Πεντηκοστής σε όλη την Οικουμένη, όπου σήμερα υπάρχουν βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο πολλά εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη μας. Την εκπομπή αυτή την παρουσιάζουν ο αγαπητός Χάρης Ασβεστάς και Κώστας Δρακιώτης. Να αρχίσουμε από σένα, αγαπητέ Κώστα, σχετικά λοιπόν με την Ασούζα, όπως προείπαμε. Ναι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην περιοχή του Λος Άντζελες, υπήρξε μια πολύ μικρή ομάδα λευκών και νέγρων χριστιανών, αναγεννημένων, που είχαν συγκροτηθεί σε ομάδα από τον νέγρο κήρυκα, έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού, που ονομαζόταν William Seymour. Γεννήθηκε το 1870 και έφυγε για τον Κύριο το 1922. Αυτοί είχαν αποδεχθεί την διδαχή του Πάρχαμ, όπως είπαμε και στις άλλες εκπομπές, όπου το μοναδικό και γνήσιο χαρακτηριστικό στοιχείο της βάφτισης του Πνεύματος του Αγίου εντοπίστηκε βάσει των γραφών από την ομάδα του Πάρχαμ, το Βιβλικό Κολέγιο της Βεθήλ, ότι ήταν οι ομιλίες σε ξένες γλώσσες. Αυτή λοιπόν η ομάδα ήταν μαθητές του Πάρχαμ, έτρεφαν πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτόν. Και ο Πάρχαμ ήταν λευκός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πάρχαμ ήταν λευκός. Ήταν λευκός. Και το κολέγιο, το σχολείο αυτό, η βιβλική αυτή σχολή αποτελεί από λευκούς εν γέννη μαθητές. Όχι μόνον, ο Πάρχαμ είχε και νέγρους βοηθούς, συνεργούς μάλλον στο έργο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σέιμουρ. Ο οποίος χειροτονήθηκε, ναι, σαν εργάτης και απεστάλλει από τον ίδιο τον Πάρχαμ στην Αζούζα για να διακονήσει, όπως είπε ο Κώστας, αυτή την βιβλική ομάδα. Οι φυλετικές διακρίσεις υπήρχαν έντονες εκείνη την περίοδο στην Αμερική. Ο Πάρχαμ κατηγορήθηκε για ρατσισμό κάποια στιγμή, αλλά αυτό όμως ήταν ανακριβές, διότι ο Πάρχαμ και στην εκκλησία του, μάλλον στη σχολή, είχε νέγρους και συνεργάστηκε με νέγρους και με νέγρες. Δηλαδή είναι αβάσιμες κατηγορίες ότι ο Πάρχαμ ήταν ρατσιστής. Ο Σέιμουρ πάντως παρακολουθούσε κάποια κηρύγματα σε λευκές εκκλησίες που δεν τον άφηνε να μπει μέσα. Ναι, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Εκεί θέλω να τονίσω. Απλά δεν έχει σχέση με τον Πάρχαμ αυτό. Μπράβο. Θέλω να τονίσω όμως ότι την εποχή εκείνη, δηλαδή το 1900, υπήρχαν έντονες φυλετικές διακρίσεις, το φυλετικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Εδώ όμως βλέπουμε τώρα στις χριστιανικές εκκλησίες να μην υπάρχει ρατσισμός, αλλά όλοι μαζί να μελετάνε τις γραφές στη Βεθήλη, στο Βιβλικό αυτό κολέγιο, αλλά ακόμη και σε άλλες εκκλησίες και στην Ασούζα. Γενικά και υπήρχε και στις εκκλησίες ένα είδους ρατσισμός, αλλά όχι όμως στη Βεθήλ και στον Πάρχαμ. Δεν υπήρχε αυτό. Ότι υπήρχε γενικά όμως και στις εκκλησίες υπήρχε, έστω και συγκεκαλυμμένα. Υπήρχε. Όχι παντού, αλλά υπήρχε. Δεν σπάνιζε το φαινόμενο αυτό. Τέλος πάντων, το απόγευμα της 9ης Απριλίου του 1906, αυτή η ομάδα η οποία είχε ασπαστεί τη διδασκαλία του Πάρχαμ όσον αφορά το σημείο των ξένων γλωσσών που αποδείκνυε ότι έλαβαν Πνεύμα Άγιο,
Ο Σέιμουρ κάποια στιγμή το απόγευμα εκείνης της Δευτέρας επισκέφθηκε ένα γείτονά του, αδελφό, τον Έντουαρντ Λι. Ο Λι, γεμάτος χαρά και ενθουσιασμό, λέει στον Σέιμουρ ένα ενύπνιο το οποίο είδε. Τι είδε στο ενύπνιο αυτό? Στον ύπνο αυτό είδε, ήρθε σε έκσταση ή σε όραμα, όπως λέει ο ίδιος, βρέθηκε την ημέρα του ανοιγίου της πραγματικής Πεντηκοστής και είδε τους Απόστολους να λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο, σαν να βρισκόταν δηλαδή στο ανώγιο, ήταν το ίδιο. Δηλαδή ότι έζησε εκείνη τη στιγμή, ότι είδε τους Αποστόλους να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, να μιλάνε γλώσσες, άνεμος βιαίος φερωμένου, όλα αυτά που λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων. Αυτό το ενύπνιο συγκλώνησε τον Λι και μόλις ήρθε ο Σέιμουρ την επόμενη ημέρα για να τον συναντήσει, με πολύ μεγάλη χαρά του περιέγραψε το ενύπνιο και όπως ο Λι είπε στον Σέιμουρ, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η διδαχή αυτή είναι η αληθινή διδαχή, μου την επιβεβαίωσε ο κύριος με αυτό το ενύπνιο. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση? Βεβαίως. Όταν ο Σέιμουρ πήγε στο Λος Άντζελες να διακονήσει αυτή την ομάδα, αυτή η ομάδα είχε ένα πιστεύω προερχόμενο από μεθοδιστικές και ευαγγελικανές καταβολές, ότι κάθε ενύπνιο, κάθε όραση, κάθε εμπειρία θεωρείται βάπτιση Πνεύματος Αγίου. Ο Σέιμουρ λοιπόν, μαθητής του Πάρχαμ, από τη στιγμή που είχε εγκολπωθεί αυτή τη διδασκαλία της εξήτησης των χαρισμάτων και της εμπειρίας του Πνεύματος του Αγίου, προσπάθησε σε αυτή την ομάδα να ταξινομήσει τα πράγματα έτσι ούτως ώστε να ορθοτομήσουν τη διδασκαλία της εξήτησης του Ευαγγελίου. Και ο Σέιμουρ, εξήτησης του Πνεύματος του Αγίου. Και ο Σέιμουρ δεν έγινε αποδεκτός από αυτή την ομάδα. Όταν δηλαδή, πρωτοπήγε. Όταν πρωτοπήγε λοιπόν, συνάντησε ιδιαίτερες αντιστάσεις. Πλην όμως, όπως είπε και ο Κώστας, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι ο Λι, όπως είναι ο αδερφός Άσμπερι, που μάλιστα στις τελευταίες ημέρες, γιατί ο Πάρχαμ, ο Σέιμουρ, με συγχωρείτε, ήταν έτοιμος να φύγει, να επιστρέψει πίσω. Ως μη αποδεκτός. Ως μη αποδεκτός. Λόγω της διδασκαλίας αυτής. Φιλοξενούμενος λοιπόν στο σπίτι του Άσμπερι και του Λι, σε ανθρώπους που τον κάνανε αποδεκτούς, εκεί έκανε συμμελέτες και συμπροσευχές και θα μας πει ο Κώστας, νομίζω, θεωρώ, τη συνέχεια του πράγματος, γιατί δεν πρώτο έπεσε το Πνεύμα το Άγιο στην Αζούζα, αλλά σε μια κατοίκον συμμελέτη και συμπροσευχή από ανθρώπους, ακριβώς, που είχαν αποδεχθεί τη διδασκαλία αυτή. Στην οδό Μπράε 214, σε ένα σπίτι. Ακριβώς, είναι έτσι όπως το λέει ο Χάρης. Αφού ο Λι είδε αυτό το ενύπνιο και μέσα του κούμποσε η διδασκαλία του Πάρχαμ, που είναι η διδασκαλία της Γραφής, τότε ζητάει από τον Σέιμουρ να επιθέσει χείρας επάνω του για να λάβει Πνεύμα Άγιο. Ο Σέιμουρ όμως αρνείται καταρχήν, λέγοντας ότι δεν είναι πρέπον και δεν είναι σωστό εις εμέ να επιθέσω χείρας ταχαίως, σύμφωνα με το αγιογραφικό εδάφιο. Ήταν ένας σεμνός άνθρωπος ο Σέιμουρ, όπως και ο Πάρχαμ, αν θυμάστε, που του ζήτησε εκείνη η γυναίκα να επιθέσει χείρες και αυτός αρνήθηκε, διότι σου λέει, αφού εγώ δεν το έχω λάβει, πώς θα προσευχθώ να το λάβεις εσύ, αφού το έχω εγώ, με ποια εξουσία. Ήταν άνθρωποι δηλαδή πολύ σεμνοί, ταπεινοί και σοβαροί. Όμως, ο Σέιμουρ μεταπίστη από τις επίμονες πιέσεις του Λι και πράγματι επιθέτει χείρας και μετά από λίγο ο Λι πληρούται Πνεύμα του Αγίου, βαφτίζεται Πνεύμα του Αγίου και πληρούται Πνεύμα του Αγίου και αρχίζει και μιλάει ακατάπαυστα σε ξένες γλώσσες. Η μικρή ομάδα του Σέιμουρ, όταν έμαθε το συμβάν, αναστατώθηκε, συνταράχθηκε. Σου λέει, εδώ κάτι γίνεται. Και το βράδυ της ημέρας εκείνης, 9 Τετάρτου του 1906, στις 7 η ώρα, όπου είχαν συνάθρηση σε ένα σπιτάκι στην οδό Bonnie Brae, εκεί ο Σέιμουρ κήρυξε από το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων Αποστόλων. Αφού λοιπόν κηρύττει, καθώς κηρύττει, βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο κάποιοι από αυτούς.
Και μάλιστα περιγράφεται αυτό εντελώς ξαφνικά, λέει, σαν από κεραυνών χτυπήθηκαν εκεί που κάθονταν και άρχισαν να μιλούν σε ξένες γλώσσες καθώς το πνεύμα έδιδε σε αυτούς να λαλούν. Δηλαδή ακριβώς όπως έγινε στην περίπτωση του Κορνηλίου, στην Αγία Γραφή. Ο Μπάτλερμαν, ο οποίος δεν ήταν εκείνη την ημέρα στη συγκεκριμένη σύναξη για άγνωστους λόγους, έτυχε δηλαδή να μην είναι ο άνθρωπος, θα γράψει τα εξής. Ο Ιησούς έδειγνε τον εαυτόν του ζώντα ξανά σε πολλούς. Οι πρωτοπόροι ξεκίνησαν, τα πλήθη θα ακολουθούσαν. Ένα γενικό πνεύμα ταπείνωσης εκδηλώνονταν στη συνάθρηση. Είχαν συναντηθεί με το Θεό. Πασιφανώς ο Κύριος είχε βρει την ομάδα που ζητούσε εκτός του κατεστημένου, όπως συνήθως κάνει, με την οποία εκείνος, με το έψιλον κεφαλαίο, άνοιγε το δρόμο. Ένας βαφτιστής ποιμένας ονόματι... Κάτσε, είπες για τον Μπάτλερμαν. Ποιος ήταν αυτός ο Μπάτλερμαν? Ο Μπάτλερμαν, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές και να το πούμε και τώρα, είναι ο χρονικογράφος της Αζούζα. Κήρυκας του Ευαγγελίου. Μέλος της Εκκλησίας. Βέβαια. Σύγχρονος του Σέιμουρ, σε επαφή με τον Πάρχαμ και με τον Εύαν Ρόμπερτς της Ουαλίας. Λευκός. Λευκός, ζηλωτής, άνθρωπος της προσευχής, αφιερωμένος, ο οποίος κινήθηκε από τον Θεό να γράψει το χρονικό χρονολόγιο της Αζούζα, όπου εκεί με λεπτομέρεια καταγράφει όλα αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν για χίλιες μέρες. Αυτόν, από αυτόν ξέρουμε σε λεπτομέρειες ό,τι ξέρουμε για την από αυτόν και από το περιοδικό Αποστολική Πίστη που εκδόθηκε τότε από την Εκκλησία της Αζούζα. Βασικά όμως από αυτόν. Βασικά να από αυτόν. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι όλοι αυτοί ήταν επηρεασμένοι από τα κηρύγματα του Wesley. Ο Wesleyανοί μεθοδιστές ήταν επί το κλείστο, που κάποια δεδομένη στιγμή, συνεπαρμένοι από τα κηρύγματά τους, στράφηκαν προς τον αγιασμό, προς τον χαρισματισμό. Δεν γίνανε πολλοί εξ αυτών αποδεκτοί από τις ομάδες, τις επίσημες, τις χριστιανικές, τις δοξασίες των μεθοδιστών, των πρεσβυτεριανών κλπ. Και συγκρότησαν ιδιαίτερες χαρισματικές ομάδες εξήτησης, γι' αυτό ήταν και χαρισματικές αυτές οι κινήσεις, έτσι ονομαζόντουσαν, και μέσα από αυτές τις αγιαστικές κινήσεις βγήκαν και ο Πάρχαμ και ο Σέιμορ και ο Εύαν Ρόμπερτς κλπ. Ακριβώς. Αφού λοιπόν αναφέρει αυτά ο Μπάτλερμαν, ένας άλλος βαφτιστής ποιμένας που έλαβε πνεύμα Άγιο στην Αζούζα, ονόματι Post, έγραψε στο αγιαστικό περιοδικό της εποχής εκείνης, Οδός Πίστης, έτσι ονομαζόταν το περιοδικό, και γράφει στις 8 Νοεμβρίου του 1906. Τόσο ζήλο είχε αυτή η μικρή ομάδα με πολλή νηστεία και συνεχή προσευχή για ημέρες και νύχτες, ώστε όταν ήλθε το πλήρωμα της ημέρας, εξέφνηστο πνεύμα επέπεσε επ' αυτούς και τους γέμισε ομιλώντας σε ξένες γλώσσες, καθώς το πνεύμα το Άγιο έδιδεν άνωθεν. Δηλαδή το κύριο χαρακτηριστικό της Αζούζα ήταν οι συνεχείς νηστείες και η αδιάκοπη προσευχή. Η εκκλησία δεν έκλεινε. Η Αζούζα δεν έκλεινε. Όλη την ημέρα, όλη την 24. Ημέρες και νύχτες. Ήταν μονίμως ανοιχτή. Και εκεί οι χριστιανοί οι αδελφοί προσεύχονται χωρίς να ξέρουν και εκείνοι πόσες ώρες προσευχόντουσαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συνέβη στην Αζούζα δεν ήταν τυχαίο. Ο Κύριος είδε καρδιές που διψούσαν και είχαν διάθεση να πεθάνουν ως προς τον εαυτό τους και τον κόσμο. Ήταν πράγματι η μέρα των μικρών πραγμάτων, θα πει. Ποιος? Ο Post, σε σύγκριση με την υπόσχεση για την έσχατη βροχή που θα είναι πολύ πιο άφθονη από την πρώιμη. Στις 9 Απριλίου του 1906, την ημέρα αυτή δηλαδή όπου εξεχύθη το Πνεύμα του Άγιο στο Λος Άντζελες στην οδό Μπόνι Μπράε, πριν την Αζούζα, αλλά η σύναξη αυτή ήταν προάγγελος της Αζούζα, έλαβαν εκείνη την ημέρα 7 άτομα Πνεύμα Άγιο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε και στην εμπειρία της Jenny Evans Moore, η οποία ήταν και αυτή μία από αυτές που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτή την ίδια συνάθρηση. Σε 7 ψυχές που έλαβαν το Πνεύμα Άγιο. Γράφει συγκεκριμένα. Λέει μάλλον συγκεκριμένα. Δεν είχα δει ποτέ όραμα στη ζωή μου. Αλλά μια μέρα
μήνες τώρα πριν γίνει αυτό, η έκχυση στην Bonnie Brae, δεν είχα δει ποτέ όραμα στη ζωή μου. Αλλά μια μέρα, καθώς προσευχόμουν, είδα μπροστά μου τρεις λευκές κάρτες, κάθε μία με δύο ονόματα πάνω σε αυτές. Στις 9 Απριλίου του 1906 δόξαζα τον Κύριο από τα βάθη της ψυχής μου και το βράδυ όταν πήγα στη συνάθρηση η δύναμη του Θεού επέπεσε πάνω μου και εγώ βαφτίστηκα στο Άγιο Πνεύμα και Φωτιά ομιλώντας ακατάπαυστα σε ξένες γλώσσες. Τότε θυμήθηκα το όραμα που είχα δει λίγους μήνες πριν που πέρασε από μπροστά μου αυτές οι τρεις κάρτες και τότε θυμήθηκα τι έγραφαν αυτές οι κάρτες. Έγραφαν γαλλικά, τη λέξη γαλλικά, ισπανικά, λατινικά, ελληνικά, εβραϊκά. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβαινε και εκείνη την ώρα πληρώθηκε με πνεύμα Άγιο, αρχίζει και ψέλνει εν πνεύματι Αγίου, μιλάει γλώσσες σε πάρα πολλές γλώσσες υπό τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Η Έμα Κότον, μία από τις αυτόπτες μάρτυρες του γεγονότος αυτού. Όχι στην Αζούζα, το προηγούμενο. Δεν έχουμε πάει ακόμη στην Αζούζα, γιατί στην Αζούζα μετακινήθηκαν όταν δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στο σπιτάκι της Bonnie Brae. Το αδιαχώρητο, πόσα, τι αριθμός ήταν. Κατέρευσε το πάτωμα. Και... από το αδιαχώρητο. Πόσα άτομα μαζευτήκαν εκεί. Στην Αζούζα έφτασαν να είναι 1000 άτομα μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ξεκίνησαν 12. 12 άτομα. Άτομα ήταν. Στο σπίτι της οδού Μπράι ήταν δεκάδες. Αριθμούνται σε δεκάδες. Και ήταν αυτή η μικρή ομάδα που πήγε να δει τι συνέβη και για ποιο λόγο είχαν απορρίψει. Δεκάδες ήταν όταν επέπεσε το πνεύμα. Η ομάδα όμως η οποία ξεκίνησε και το είπε και το λέει και ο Μπάτελερμαν αυτό, λέει ότι ήταν οι 12. 12 άντρες ή. Όχι, ήταν και οι γυναίκες. Γιατί έλαβαν και πνεύμα Άγιο και οι γυναίκες. Αλλά δεν έλαβαν όλοι πνεύμα Άγιο από τους 12. Μετά το λάβαν όλοι. 7 στους 12 έλαβαν πνεύμα Άγιο. Μάλιστα. Ναι, χάρη. Και βέβαια μέσα σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να δουν το φαινόμενο, δεν ήταν μόνο οι αγαθοί εξητούντες, αλλά ήταν και περίεργοι. Μερικοί, όπως αναφέρονται τα βιβλία, ήταν και εμπέκτες που πήγαν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Θέλοντας αφορμή. Έτσι είναι. Θα δούμε μετά τις αντιδράσεις που προκλήθησαν και εκ των έσω και, εκ των έξω. Γιατί αντέδρασαν, θα τα πούμε όμως ποιοι αντέδρασαν μετά. Η Έμα Κότον λοιπόν από τους αυτόπτες μάρτυρες λέει τα εξής. Άνθρωποι ήλθαν από παντού. Το επόμενο πρωί δεν μπορούσες να πλησιάσεις το σπίτι. Την κοσμοσυρωή. Δηλαδή μέσα σε μια μέρα δεν μπορούσες να μπεις μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβερό το γεγονός, αλλά ήταν και η αστραπία η διάδοσή του. Πώς διαδόθηκε μέσα σε μια μέρα αυτό το πράγμα, ώστε να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, είναι αξιοπερίεργο. Στις 12 Απριλίου του 1906, 4 μέρες αργότερα, λαμβάνει πνεύμα Άγιο και ο Σέιμουρ. Όλο και περισσότεροι έρχονταν και πολλοί βαφτίζονταν με πνεύμα Άγιο. Όπως άλλωστε είπε και ο Πάρχαμ, η Πεντηκοστή, δεν έπεσε έτσι και απλά ουρανόθεν. Ο Θεός ήταν μαζί μας σε μεγάλο βαθμό και για πολύ χρόνο πριν την έκχυση. Δεν άνθησε σε ένα βράδυ με κανέναν τρόπο. Δηλαδή ο Θεός είδε την εξήτησή τους. Καταρχάς ξεκίνησαν όπως είδαμε στο κολέγιο της Βεθήλ να ψάχνουν τις γραφές και να ζητούν το ακριβές της εμπειρίας του Πνεύματος του Αγίου. Βρήκαν, κατέληξαν το σημείο των γλωσσών. Μετά έμειναν στην προσευχή. Λαμβάνει Πνεύμα Άγιο η Όσμαν. Μετά λαμβάνουν πνεύμα Άγιο 5-6 άλλοι. Μετά λαμβάνει πνεύμα Άγιο η γυναίκα του Πάρχαμ. Μετά λαμβάνει πνεύμα Άγιο και εκείνος. Αυτό διαδίδεται, το μαθαίνει ο Σέιμουρ, πάει εκεί, αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Είναι 12 όλοι και όλοι. Λαμβάνουν πνεύμα Άγιο οι 7 και μετά το πράγμα φούντωσε. Τώρα, μετά από τα θαυμάσια τα οποία έγιναν στην οδό Bonnie Brae, πλήθη άρχισαν να σειραίουν. Και η ανάγκη για μεταφορά της συνάθρησης έγινε επιτακτική πλέον. Δεν γινόταν άλλο να χωρέσουν εκεί. Αποφασίστηκε κάποια στιγμή να νοικιάσουν ένα παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Αζούζα 312, στο κέντρο του Λος Άντζελες, σε μια πολύ πολύ φτωχή συνοικία. Ο Άρθουρ Όστεμπεργκ, ποιμένας μιας μικρής αγιαστικής κίνησης που έλαβε πνεύμα Άγιο στην Αζούζα, ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε να καθαριστεί ο στάβλος. Σταύλος ήταν προηγούμενα. Ναι, έτσι λέγεται. Μάλιστα, οι Los Angeles Times ηρωνικά έγραφαν ότι πρόκειται για μια ετοιμόρροπη παράγκα.
Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η Αζούζα. Ακόμη τώρα δεν έχουμε δει τι έχει γίνει στην Αζούζα, έχουμε δει τι έχει γίνει πριν στην οδό Μπόνι Μπράε. Δεν ξέρω αν πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να δούμε πώς ξεκίνησε η Αζούζα, με ποιον τρόπο, ας το πούμε, διακυβερνά το πνευματικά, πώς επιμελεί το, ποιο ήταν το πνευματικό σύστημα διοίκησής της, με ποιον τρόπο λάτευαν το Θεό, ποια ήταν η λειτουργία της, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της, γιατί εξεχήθη το Πνεύμα το Άγιο με τόση δύναμη εκεί και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Οπωσδήποτε να το πούμε. Καταρχάς, το πρότυπο της Αζούζα δεν είχε καμία σχέση με έναν απολυταρχικό, μοναρχιανικό τύπο επισκόπου, όπου ο επίσκοπος είναι ο απόλυτος άρχον και δεν υπάρχει άλλος. Επίσης, δεν είχε καμία σχέση και με αυτόν τον, με αυτή την πρεσβυτεριανή αριστοκρατία. Ούτε είχε σχέση βεβαίως με μια λαοκρατική δημοκρατία, κογκρεσιανελιστική κατά κάποιο τρόπο, όπου όλοι αποφασίζανε δημοκρατικά και με ψηφοφορίες. Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους συστήματα. Το σύστημα διακυβέρνησης της Αζούζα ήταν καθαρά θεοκρατικό, διαγίου πνεύματος. Ένας ποιμένας είχε την ευθύνη, το πρεσβυτέριο συμβούλευε και ο λαός συνενούσε. Αυτό ήταν το σύστημα διακυβέρνησης της Αζούζα. Τώρα, από μόνο του ήρθε, δεν υπήρχε κάποιο κολέγιο, κάποια διδασκαλία που να τους πει πώς να οργανώσει, να οργανωθεί αυτή η συνάδρηση. Όχι, καθόλου. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο, εκεί, ναι. Θα δούμε σε άλλο σημείο ότι εκείνοι οι οποίοι μπαίνανε μέσα στην Αζούζα καταλάβαιναν ότι ο μοναδικός ηγέτης που υπήρχε στην Αζούζα ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, Χριστέ. Αμήν. Θα το διαβάσουμε και αργότερα, πιστεύω. Τώρα, η λατρεία. Στην Αζούζα υπήρχε μια αξιοθαύμαστη εξισορρόπηση μεταξύ δοξολογίας και κηρύγματος, όπου εκεί εισήχθη για πρώτη φορά μετά από αιώνες η λατρεία εν πνεύματι Αγίου. Η Δυτική και η Ανατολική είχαν μια στήρα δοξολογία που εστηρίζονται σε ένα τυπικό λειτουργικό, το οποίο αυτό ήταν και τίποτα παραπέρα. Διάφορες, ναι, σωστά. Ο προτεσταντισμός έφτασε σε ένα άλλο άκρο, μόνο κήρυγμα, χωρίς όμως γόνατα εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου και της παρουσίας του Θεού. Χωρίς, ναι. Η Αζούζα έρχεται να ισορροπήσει μεταξύ των δύο. Υπήρχε και δοξολογία, υπήρχε και κήρυγμα, και υπήρχε και η εν πνεύματι Αγίου προσευχή και λατρεία και ψαλμωδία, όπως θα δούμε παρακάτω. Συγκεκριμένα ο Μπάτλερμαν αναφέρει στο χρονογράφημα της Αζούζα ότι οι συναθρήσεις ήταν ακατάπαυστες. Ψυχές που ζητούσαν τον Κύριο μπορούσες να βρεις να έχουν επισκιαστεί σχεδόν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Δηλαδή όποτε πήγαινες εκεί ήταν ανοιχτή εκκλησία και ήταν πάντοτε κάποιοι πληρωμένοι Πνεύματος Αγίου. Το μέρος ποτέ δεν έκλεινε και ποτέ δεν ήταν αδιανό. Στην ιστορία της Αγιαστικής Εκκλησίας του Βόσμπουρν αναφέρεται ότι το πνευστό όργανο και η χοροδία, συνδεδεμένα με το θεατρινίστικο κοσμικό σύστημα, δεν περιλαμβάνεται στα παραδείγματα που έχουμε από το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι ακριβώς την παράδοση υιοθέτησε και ακολούθησε η Αζούζα. Και συγκεκριμένα ο Μπάτλερμαν αναφέρει ότι στην αρχή της Αζούζα δεν είχαμε όργανα και δεν είχαμε ανάγκη από όργανα. Δεν υπήρχε μέρος για αυτά στη λατρεία μας. Τι ωραία. Μετά άρχισαν τα πράγματα να χαλάνε στον λεγόμενο πεντηκοστιανό χώρο, όπου πλέον η εν πνεύματι Αγίου προσευχή αντικατεστάθη με διάφορες πλαστικές πρακτικές και λειτουργίες. Υποκαταστάθηκε. Υποκατάστατα δεκανίκια πνευματικά, τα οποία απέδειξαν την κόπωση και την φτώχεια των εξητούντων, που τελικά δεν ήταν πια εξητούντες. Η λατρεία εν πνεύματι, κατά το γεγραμμένο θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νου, θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω ψάλι και με το νου, βρήκε την απόλυτη θέση της στην Αζούζα. Στην Αζούζα προσεύχονταν με το Πνεύμα το Άγιο και με το νου και έψαλαν με το Πνεύμα το Άγιο και με το νου. Ήταν μια καθαρά αποστολική εκκλησία, στις αρχές της τουλάχιστον.
άφηναν το Πνεύμα το Άγιο να προσευχηθεί και να ψάλει μέσω αυτών, χρησιμοποιώντας το Πνεύμα το Άγιο τα φωνητικά τους όργανα. Δεν χρειαζόντουσαν όργανα στην Αζούζα, όργανα ήταν τα ανθρώπινα σκεύη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε σε αυτό. Εγώ θέλω, για να έχουμε μια ωραία εικόνα αυτού του χώρου, στην Αζούζα μιλάμε τώρα, έχουμε φύγει από το σπίτι που άρχισε τη αναζωπήρωση. Ναι. Αυτό ο χώρος, πόσα τετραγωνικά ήταν, 1000 τετραγωνικά, 50, όχι, 70, όχι, όχι. Τι μέγεθος είχε αυτός ο χώρος, τι μέγεθος είχε, ξέρεις. Ναι, μισό λεπτάκι να το βρω αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω πριν το βρει ο Κώστας. Ναι, μέχρι να το βρει. Ναι. Είναι ότι η Αζούζα, όπως είπαμε, ήταν ένα στάβλος. Είχε καταντήσει στάβλος, ήταν μια πρώην μεθοδιστική εκκλησία, η οποία είχε εγκαταληφθεί και είχε μετατραπεί σε στάβλο. Και μάλιστα ιδιαίτερα ενοχλητικός για όλη την περιοχή. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο στάβλος να καθαριστεί μέσα σε μία ή δύο ημέρες, προκειμένου να εγκατασταθούν οι πιστοί. Πράγμα το οποίο ήταν σχεδόν αδύνατο. Τον πρώτο καιρό λοιπόν της Αζούζα και την ημέρα, τη 15η Απριλίου του 6, που έπεσε με δύναμη το Πνεύμα του Αγίου, είχαμε ομαδική βάπτιση Πνεύματος Αγίου, ουσιαστικά ήταν στάβλος. Πολλά χρόνια αργότερα, ο αρχιμανδρίτης, ο Ευσέβιος Παπαστεφάνου, ένας ορθόδοξος αρχιμανδρίτης, ο οποίος ασπάστηκε τον Προτεσταντισμό, δήλωσε. Όχι τον Προτεσταντισμό. Το Πεντηκοστή. Απλά δέχθηκε την εμπειρία της Πεντηκοστής. Βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Ναι, αυτό. Αλλά όχι τον. Έγραψε αρκετά συγγράμματα περί αυτού. Πάντως ποτέ δεν ομολόγησε ότι ήταν διαμαρτυρόμενος Προτεστάντης. Ομολόγησε ότι έλαβε τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Ναι, και βέβαια δεν έπαψε να είναι κληρικός. Αλλά ήταν όμως. Τέλος, έλαβε, ναι, έλαβε την δωρεά. Έτυχε να τον γνωρίσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ένας πάρα πολύ σεβαστός άνθρωπος. Ζει ακόμη. Ναι. Αναφέρει ότι για την Αζούζα, μέσω ενός στάβλου επήλθε η ελπίδα και η σωτηρία για τον άνθρωπο, εννοώντας το στάβλο της Βηθλέμ, μέσω ενός στάβλου ήρθε η λυτρωτική δύναμη για κάθε πνευματικά και ψυχικά πεινώντα και διψώντα άνθρωπο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ήταν σημειολογικά δηλαδή μια ιδιαίτερη περίπτωση. Κώστα, μην μπεδεύεσαι. Προσπαθώ να το βρω, αλλά ήταν πάντως πολύ, ο χώρος δεν ήταν πολύ μεγάλος. Αυτό έχει σημασία. Ήταν μια πρώην εκκλησία που μετατράπηκε σε στάβλο, που μιλάμε όπως είναι σε φωτογραφίες, ένα μεγάλο σπίτι. Τώρα, όσον αφορά τη λατρεία, το είπαμε τι ακριβώς γινόταν. Μάλιστα ο Orwing, ένας ο οποίος κατέγραψε και αυτός κάποια πράγματα από την Αζούζα, γράφει τα εξής. Όταν πρωτομπήκε μέσα, αυτό που τον εντυπωσίασε ήταν η εν πνεύματι Αγίω ψαλμωδία και λειτουργία. Μία από τις πρώτες ευνοϊκές εντυπώσεις που έγιναν σε μένα, λέει ο Orwing, ήταν τα γοητευτικά άσματα που αποκαλούσαν ουράνια χοροδία, δηλαδή ύμνους που ψάλλονταν από την υπό την άμεση οδηγία του Αγίου Πνεύματος, και στα λόγια και στο ρυθμό, οι οποίοι συγκλώνησαν το είναι μου. Δεν ήταν κάτι που μπορούσε να επαναληφθεί κατά βούληση, αλλά υπερφυσικά δινόταν κατά περίπτωση από το Πνεύμα το Άγιο και ήταν για μένα και για πολλούς άλλους ένα από τα πλέον αδιαμφισβήτητα στοιχεία της παρουσίας της δυνάμεις του Θεού στον χώρο εκείνο τις ημέρες εκείνες. Αυτό που εντυπωσίασε βέβαια τον Norwing, πρέπει να πούμε, δεν ήταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει. Πέραν του ότι η ενπνεύματη Αγία Λειτουργία υπάρχει στην Αγία Γραφή, θέλω ψάλλει με το νου, θέλω ψάλλει και με το πνεύμα, βλέπουμε ότι και στο Μεσαίωνα οι μυστικοί καθολικοί Άγιοι του Μεσαίωνα έψελαν με το Πνεύμα του Άγιο, όταν είχε πέσει το Πνεύμα του Άγιο, και μάλιστα ο Τζιάκομπο Ντεπόντι είχε γράψει ότι είχε περιγράψει συγκεκριμένα το λεγόμενο Ιωβιλαίο ύμνο. Δηλαδή ο ύμνος ο οποίος πολύ ταυτόχρονα έψελναν διαγίου πνεύματος, όπως το Πνεύμα το Άγιο τους κατεύθυνε και τους καθοδηγούσε. Με αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά πλέον, μετά από χρόνια προσπάθειας των αγιαστικών κινήσεων να εξητήσουν το Πνεύμα το Άγιο
και κάποιοι να θεωρούν, όπως είπε και ο Χάρης, ότι το έλαβαν είτε επειδή είδαν κάποιον ύπνιο είτε επειδή είχαν κάποια έκσταση. Για πρώτη φορά η αζουζιανή λατρεία πλέον εισαγάγει μια πεντηκοστιανή, θα έλεγε κανείς, λειτουργική φόρμουλα, όπου εκεί έμελε να καταδειχθεί η εμφανής διαφορά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες της χριστιανοσύνης, τις υπόλοιπες ομολογίες της χριστιανοσύνης. Δηλαδή, κήρυγμα, προσευχή, διενέργειες χαρισμάτων, ψαλμωδίες εν πνεύματι, λειτουργίες, διερμηνίες γλωσσών, προφητείες, θεραπείες, κηρύγματα εν πνεύματι Αγίου που συνέτριβαν τις καρδιές, όλα αυτά τα πράγματα τελικά συνέθεσαν την λειτουργία του κινήματος της Πεντηκοστής σε επίπεδο πλέον εκκλησιαστικό, όχι προσωπικό μόνο. Το οποίο βέβαια ήταν ακριβώς πανομοιότυπο με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μα ναι. Προφανέστατα. Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να ταυτίσουν το βίωμά τους με το γεγραμμένο. Έτσι. Και ήθελαν το γεγραμμένο να το γευθούν, να το ζουν βιωματικά. Έτσι. Οπότε όταν ένας άνθρωπος εμφορείται από τέτοια ελαττήρια, δεν θα τον αφήσει ο Θεός να κάνει λάθος. Θα ενεργήσει. Θα ενεργήσει. Οι πιστοί γίνονταν πλέον όλο και περισσότερο ενεργοί, δεν ήταν απλοί θεατές, γιατί η Εκκλησία είναι ένα σώμα το οποίο λειτουργεί από κοινού. Δηλαδή σώμα οι συμμετέχοντες δεν απλά παρακολουθούν, συμμετέχουν. Γι' αυτό και είναι συμμετέχοντες, παρίστανται και συμμετέχουν. Και εκεί πλέον έχουμε την ενεργητικότητα αυτή να εκφράζεται με τρόπο ηχηρό, όπως αμήν, ακούει κάτι από το κήρυγμα. Μια αλήθεια. Αμήν, θα πει από κάτω. Αλληλούια. Ή μετά στις προσευχές. Χέρια υψωμένα. Πράγματα τα οποία και στη Δύση και στην Ανατολή δεν υπήρχαν ούτε υπάρχουν. Εκεί η λογική είναι ότι υπάρχει μια λειτουργία, υπάρχει ένας ιερέας. Και όλοι ακούνε. Υπάρχουν και κάποιοι ψάλτες ή κάποια χοροδία και οι άλλοι ακούνε. Υπάρχει σεβασμός βέβαια από την άλλη, εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν συζητάμε. Υπάρχει. Το θέμα του σεβασμού και της ευλάβειας δεν αμφισβητείται. Εμείς μιλάμε τώρα για τη λειτουργία και το κατά πόσο αυτή είναι αποστολική ή όχι. Σαφώς και δεν είναι. Βεβαίως και υπάρχει ευλάβεια, υπάρχει σέβαση και ευλάβεια, καμία αντίρρηση. Αλλά όμως απέχει πάρα πολύ από το αποστολικό μοντέλο. Πρότυπο από το αποστολικό μοντέλο. Λοιπόν, τώρα, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της Αζούζα. Γιατί η Αζούζα κληροδότησε στη χριστιανοσύνη, συγκεκριμένα χριστιανικά, τα οποία όποια ομάδα, όποια ομολογία τα μιμηθεί είναι βέβαιον ότι θα γευθεί τον Θεό ζωντανό ανάμεσά της. Καταρχάς, το πρώτο χαρακτηριστικό ήταν ότι αναζητούσαν ένα πρόσωπο, κανένα άλλο, το πρόσωπο του Ιησού. Δεν συναθρίζονταν για να μάθουν για τον Θεό, αλλά συναθρίζονταν για να γνωρίσουν τον Θεό. Δεν πήγαν, δηλαδή, απλά να εκπληρώσουν θρησκευτικά καθήκοντα, αλλά πήγαιναν να συναντήσουν τον Χριστό, να ενωθούν μαζί Του. Αυτό ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ο προσωπικός αγιασμός και ο ξεχωρισμός από τον κόσμο. Αυτό απετέλεσε και την ραχοκοκαλιά της Αζούζα. Ο προσωπικός αγιασμός ήταν η πεμπτουσία της Αζούζα αυτή η στάση ζωής. Ο Μπάτλερμαν μάλιστα συγκεκριμένα αναφέρει στο χρονικό του ότι το βάφτισμα που εμείς λάβαμε δεν μας επέτρεπε να σκεπτόμεθα, να λέμε ή να ακούμε κάτι κακό για κάποιον άνθρωπο. Το Πνεύμα το Άγιον ήταν πολύ ευαίσθητο και τρυφερό σαν περιστερά. Στεκόμασταν σε γη Αγία. Κύριε Θεέ μου. Επομένως, το σύστημα και το κοσμικό μοντέλο, είτε αυτό λέγεται μόδα, είτε λέγεται κουλτούρα, είτε λέγεται παράδοση, συνθήκη και όλα αυτά, στην Αζούζα δεν συγκινούσε πλέον κανένα πιστό. Τους άφηναν όλα αυτά παντελώς αδιάφορους. Γιατί είχε έρθει κάτι πολύ καλύτερο, πιο διότι δυνατό. Διότι όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και σε γεμίσει, από εκεί και πέρα δεν είσαι, σου δεν ελπίζεις. Δηλαδή πλέον είσαι πλήρης. Γι' αυτό και λέγεται πλήρωση Πνεύματος Αγίου, γι' αυτό λέει ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου. Όταν υπάρχει τέτοιο πλήρωμα, τέτοιο γέμισμα. Το τρίτο χαρακτηριστικό σημείο της Αζούζα ήταν η υποταγή στον λόγο του Θεού και η συνεχής
προσευχή. Αυτά τα δύο πηγαίνανε μαζί. Ο λόγος του Θεού, το κήρυγμα και τα γόνατα ήταν το θεμέλιο της Αζούζα. Εκεί πέρα γαντζώθηκε η χάρη του Θεού και κατέβηκε η παρουσία του Θεού και θρόνιασε. Όπως επιμένω, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ακριβώς. Δεν είχε τίποτα άλλο να δείξει. Μόνο τη διδαχή των Αποστόλων και τις προσευχές. Ακριβώς. Που μαζί με την κοινωνία μεταλλήνων και την κλάση του Άρτου απετέλεσαν την βασική, την απόλυτη λειτουργία της Εκκλησίας του Χριστού τότε. Έτσι ακριβώς. Και όπως φαίνεται και της Αζούζας. Ακριβώς. Μάλιστα, εδώ είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Στην στήλη ερωταποκρίσης της Αποστολικής Πίστης, του περιοδικού που εξέδιδαν τότε, ετέθη το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα που λάβαμε Πνεύμα Άγιο, είναι αναγκαίο να μελετάμε εξίσου, όπως και πριν, το Λόγο του Θεού? Εύλογο το ερώτημα. Απάντηση. Βεβαίως πρέπει να το μελετάμε. Εάν όχι, εάν δεν το μελετάμε δηλαδή, θα καταλήξουμε φανατικοί και πολλές φορές θα αρχίζουμε να έχουμε αποκαλύψεις και ενύπνια αντίθετα με το Λόγο του Θεού. Αλλά μελετώντας το Λόγο του Θεού με προσευχή, περιμένοντας τον Θεό να οδηγήσει, τότε γινόμαστε ταπεινοί σαν τα μικρά παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν η ότι επίσημη απάντηση. Η επίσημη απάντηση ήταν ότι εμείς έχουμε το Λόγο του Θεού και τις προσευχές. Δεν υπήρχε κάτι άλλο εκεί. Το τέταρτο χαρακτηριστικό της Αζούζας ήταν η απλότητα των τρόπων και η ζωή δια της πίστεως. Υπήρχε πολύ πείνα, αλλά ο Θεός ποτέ δεν άφησε κανέναν. Η κοσμικότητα, για παράδειγμα, η επίδειξη, ο επαγγελματισμός ή τα πτυχία δεν είχαν θέση και αξία στην Αζούζα. Όχι τα παγόρευαν τα πτυχία, αλλά δεν σε συνιστούσαν. Κοσμικότητες και επιδείξεις, αυτά ήταν άγνωστη λέξη εκεί. Δεν υπήρχαν. Ο Orwing μάλιστα γράφει τα εξής. Δεν αναγνωρίζαμε, λέει, τιμητικές διακρίσεις. Ο πλούσιος και ομορφωμένος για εμάς ήταν το ίδιο με τον φτωχό και τον αμόρφωτο. Εμείς αναγνωρίζαμε μόνο το Θεό. Ήμασταν όλοι ίσοι. Το πέμπτο και πολύ σημαντικό ήταν η ελευθερία στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Η λατρεία, η εν πνεύματι Αγίου Λατρεία ήταν το σημείο κατά τεθέν στην Αζούζα. Προφητείες, ομιλίες σε γλώσσες, ερμηνείες γλωσσών συνεχίζονταν ακατάπαυστα. Θείες θεραπείες και εξορκισμοί δαιμόνων ήταν κάτι το σύνηθες την εποχή εκείνη. Στο περιοδικό μάλιστα της Αζούζας Αποστολική Πίστη αναφέρονται τα εξής. Όλοι όσοι είχαν επαφή με τον Θεό συνειδητοποιούσαν μόλις έμπαιναν στη συνάθρηση ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν ο ηγέτης και κανένας άλλος. Επίσης ο Orwing σε ένα άλλο βιβλίο του με τίτλο «Μετασημείων ακολουθούντων» αναφέρει στο βιβλίο αυτό για την Αζούζα. «Όλο το μέρος έσφιζε από προσευχή. Ο Κύριος βρισκόταν στο ναό του. Μερικοί αδελφοί είδαν την στήλη πυρός τη νύχτα πάνω από το κτίριο. Η παρουσία του Θεού ήταν πραγματική. Ήταν τόσο πραγματική», λέει ο Orwing. Αυτά όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της Αζούζα. Βεβαίως προκλήθηκαν και πολλές αντιδράσεις. Είναι καταγεγραμμένες και θα μπορούσαμε να τις πούμε. Πριν φτάσουμε στις αντιδράσεις, θες Χάρη να προσθέσεις κάτι? Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι από το 1906 και για αρκετά χρόνια ακόμα ο πνευματικός ομφαλός της γης, μέσα σε εισαγωγικά, ήταν η Αζούζα. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για κάθε έναν ο οποίος ήθελε να γνωρίσει τον Κύριο όπως πραγματικά λατρεύεται, δια Πνεύματος Αγίου. Και εργάζεται ο Κύριος. Επισκέφτηκαν την Αζούζα πάρα πολλοί κόσμος, από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ιεροκήρυκες, πάστορες, εκτός βέβαια από πιστούς, έτσι. Ακόμα γλωσσολόγοι, ερευνητές, οι οποίοι ήθελαν να δουν στην πράξη τι και ποιο είναι αυτό το φαινόμενο. Πραγματικά αυτό διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Πολλοί βεβαίως ήταν σύνηθες φαινόμενο από αυτούς που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και επέστρεψαν πίσω στις πατρογονικές τους εκκλησίες, γίνανε αποσυνάγωγοι.
εκδιώχθηκαν. Και Απόστολοι, αλλά και από συναγωγή. Οι Απόστολοι ήταν ένα άλλο κομμάτι που θα το δούμε αυτό αμέσως μετά. Αλλά μέλη εκκλησιών της μεταρρύθμισης, της ευρύτερης διαμαρτύρησης και όχι μόνο, που επέστρεψαν πίσω στις πατρογονικές τους εκκλησίες, δεν γίνανε αποδεκτοί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, αμέσως μετά το φαινόμενο Αζούζα, να δημιουργηθούν οι πρώτοι αγιαστικοί πυρήνες. Εκκλησίες δηλαδή, εκκλησίες όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκαν αποστολικές εκκλησίες, εκκλησίες του Θεού, συνάξεις του Θεού, εκκλησίες του πλήρους Ευαγγελίου και βεβαίως κάτω από τον υπέρτιτλο εκκλησίες της Πεντηκοστής. Οι εκκλησίες δηλαδή που είχαν την εμπειρία της Πεντηκοστής και διοικούνταν δια Πνεύματος Αγίου. Άρα δηλαδή, στην Αμερική, σε αυτό το μέρος του Λος Άντζελες, στην Αζούζα, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο. Διαδόθηκε η φήμη, τουλάχιστον σε όλη την Αμερική, για να μην πούμε σε όλο τον κόσμο. Και από αυτή τη φήμη, πολλοί ήλθαν να δουν το συμβάν. Και πιστοί, αλλά και άπιστοι. Πολλοί ενδιαφέρθηκαν και ταυτόχρονα άρχισαν να δημιουργούνται πλέον αυτή η κίνηση, κάτω από τον τίτλο, όπως είπαμε, Πεντηκοστή, αυτή η κίνηση να εξαπλώνεται σε όλη την Αμερική, δημιουργώντας εστίες αλλά και εκκλησίες, θα λέγαμε και δόγματα. Δημιουργείται δηλαδή τώρα ένα καινούριο δόγμα. Εκείνη την εποχή μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήθηκε με το κίνημα αυτό του Πνεύματος του Αγίου, με το κίνημα αυτό της Πεντηκοστής, αρχίζει στην Αμερική να δημιουργείται ένα καινούριο δόγμα. Μια πνευματική επανάσταση. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο σημείο του ότι όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν τι το επιπρόσθετο είναι αυτό το οποίο δεν είχαν, το οποίο δίδει ο Θεός και το οποίο θα πρέπει ή να το διαπραγματευτούν ή να το υιοθετήσουν ή να το απορρίψουν. Έτσι, ακριβώς. Ή να το ενστερνιστούν. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Δημιουργείται το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου στην περιοχή εκείνη. Η φήμη εξαπλώνεται. Πολλοί έρχονται. Είτε για να δουν, είτε για να κρίνουν, είτε για να δεχτούν. Και πολλοί από τους ερχομένους βαφτίζονται με πνευμάγιο. Και επιστρέφουν πια, και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους πλέον. Βεβαίως, δεν χιλιάδες, είναι έτσι. Χιλιάδες ανθρώπους πλέον, οι οποίοι φεύγουν από το κέντρο αυτό, όπως το είπες, τον ομφαλό της πνευματικής κίνησης του Πνεύματος του Αγίου, της πνευματικής κίνησης της Πεντηκοστής, φεύγουν σε όλη την Αμερική, μπαίνουν στις εκκλησίες τους. Άλλοι, αλλά αυτό το κίνημα πια παίρνει σάρκα και οστά. Και τι θα πει σάρκα και οστά, δημιουργείται ένα καινούριο δόγμα. Ένα καινούριο δόγμα που λέγεται το δόγμα της Πεντηκοστής, στο οποίο πια λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο όπως στην Ασούζα και στην πραγματικότητα όπως και στις γραφές καταρχάς. Δηλαδή με τα ίδια χαρακτηριστικά, ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, γλώσσες, διερμηνίες, προφητείες και επιπλέον ο Θεός επεμβαίνει με χαρίσματα ιαμάτων και με μεγάλες και σπουδαίες θεραπείες. Άνθρωποι. Διακονίες πλέον. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Άνθρωποι πλέον που δέχονται αυτό το κίνημα της Πεντηκοστής είναι αυτοί τους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί, στέλνει ο Χριστός διακονίες, αποστόλους, ποιμένες, ευαγγελιστές, προφήτες, διδασκάλους που μεταλαμπαδεύουν αυτό το κίνημα της Πεντηκοστής σε όλη την Αμερική. Και αυτό όλο ξεκίνησε το 1906, αλλά το περίεργο και το σπουδαίο είναι ότι αυτό το κίνημα δεν περιορίστηκε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά επεξετάθη σε όλο τον κόσμο αυτό το κίνημα. Έφευγαν άνθρωποι, όπως θα δούμε ίσως σε άλλη εκπομπή, και στην Ελλάδα, πώς ήρθαν άνθρωποι και δημιουργήθηκε και στην Ελλάδα αυτό το κίνημα της Πεντηκοστής. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω ότι όπου έτυχε και πήγα σε όλο τον κόσμο, δεν πήγα σε πάρα πολλά μέρη, αλλά σε όποια μέρη και να πήγα, σε εκκλησίες της ονομαστήσας πια Πεντηκοστής, το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι δημιουργήθηκαν την περίοδο πριν το 1940, 1930, 1925-1935. Μέχρι το 1932 γίνεται πράξη ο εγγεγραμμένος λόγος του Θεού, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Μέσα δηλαδή σε μία 20ετία αυτό το φαινόμενο παίρνει ενδυμικές, παγκόσμιες
διαστάσεις πλέον. Είναι ένα κίνημα. Έτσι. Ένα κίνημα Πνεύματος Αγίου. Τελικά έπρεπε να γίνει στην Αμερική. Η Αμερική δηλαδή συγκέντρωνε κάποια πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μοναδικά, που θα τα δούμε πιστεύω αργότερα, και βοήθησαν στην επέκταση αυτού του φαινομένου. Άρα αυτό το φαινόμενο είναι η εκπλήρωση του προφητικού λόγου που λέγει ότι έδωκεν σε εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον που έγινε στην Ασούζα και επεξετάται μέσα σε 30 χρόνια, 20-30 χρόνια σε όλη την Οικουμένη, ένα νέο κήρυγμα Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου. Ένα νέο κήρυγμα Ευαγγελίου απόλυτης ορθοτόμησης του Λόγου του Θεού, αλλά και συμμαρτυρίας του Θεού με τα επακολουθούντα θαύματα. Πρώιμον βροχήν λοιπόν, και στη συνέχεια συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, και την όψιμον βροχήν ως πρώτερον, την οποία δεν ήλθε ακόμη, την περιμένουμε, που θα είναι λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπως προφητεύεται στο Λόγο του Θεού. Έτσι είναι. Τώρα, η Αζούζα λοιπόν υπήρξε η Μητρόπολη, όπως έχει αναφερθεί, της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου σε όλη την Οικουμένη. Το παράδειγμά της, τουλάχιστον των πρώτων 1000 ημερών, είναι ένα παράδειγμα, παύλα μοντέλο, είναι το πιο πλησιέστερο μοντέλο προς την Εκκλησία των Αποστόλων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι μια Εκκλησία που σε όλα, όπως διαβάσαμε και είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είδαμε ότι υπήρχαν εκχύσεις Πνεύματος Αγίου σποραδικά. Είδαμε ότι υπήρξαν Άγιοι άνθρωποι. Οι Άγιοι δεν εξέλιπαν ποτέ. Ούτε το Πνεύμα το Άγιο έπαψε ποτέ να λειτουργεί. Πάντοτε υπήρχαν ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν και έκαναν το καλύτερο με βάση την μέχρι τότε κατανόησή τους για να πλησιάσουν τον Κύριο. Που είχαν. Ακριβώς. Η Αζούζα όμως είναι το πιο κοντινό μοντέλο στο αρχαίο αποστολικό μοντέλο, το οποίο πραγματικά έκανε τη μεγάλη διαφορά. Και είναι πολύ παρήγορο για εμάς σήμερα, γιατί κάπου ίσως μπορεί να τρομάζει, αν και δεν θα έπρεπε να τρομάζει, η λογική ότι να γυρίσουμε στις αποστολικές ημέρες. Εκεί πρέπει να γυρίσουμε. Είναι παρήγορο όμως ότι μια εκκλησία 100 χρόνια πριν από σήμερα που μιλάμε περίπου, πλησίασε τόσο πολύ. Μα βέβαια. Και ο Θεός και για τόσο ωραία αποτελέσματα ενήργησε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο. Βέβαια, σε όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ποιμένες των εκκλησιών, ο Σέιμουρ, ο νέγρος τυφλός, από το ένα μάτι ήταν τυφλός, μονόφθαλμος ήταν ο άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος αμόρφωτος, αλλά με μορφωμένο το Χριστό μέσα του. Και πάμφτωχος. Πάμφτωχος, ζούσαν το Ευαγγέλιο κατά γράμμα. Ήταν άνθρωπος και εκείνος και οι άλλοι αυτοθυσίας, ξεχνούσαν να σηκωθούν από την προσευχή και δεν κάναν άλλη δουλειά από το να κηρύττουν και να ευαγγελίζουν έξω στον κόσμο. Να κηρύττουν μέσα στην εκκλησία και να, και να βγαίνουν έξω. Έξω. Ακριβώς. Βρήκε λοιπόν ο άνθρωπος κάποια, ο Θεός κάποια σκεύη πρόθυμα. Και βεβαίως η συμβολή του Πάρχαμ και της Βεθήλ όσον αφορά το δόγμα, ο Πάρχαμ επισκέφθηκε την Αζούζα, αλλά η Αζούζα είχε πάρει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε κάτι, ότι και ο Πάρχαμ και ο Σέιμουρ ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλησαν να γίνουν αρχιεπίσκοποι. Τι ωραία. Γιατί ο αρχιεπισκοπισμός δεν αφορά μόνο την Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία. Αρχιεπίσκοποι, άσχετα αν δεν λέγονται έτσι, λέγονται πρόεδροι ή λέγονται κάπως άλλως. Ή σχεδόν γενικός επίσκοπος. Ακριβώς, γενικοί επίσκοποι υπάρχουν και στον Προτεσταντισμό, που τελικά αυτοί είναι οι πιο απόλυτοι μονάρχες σε επίπεδο επισκοπικό. Δυστυχώς. Αυτοί όμως δεν θέλησαν να έχουν έναν τέτοιο τίτλο για τον εαυτό τους. Ο σκοπός ήταν να κηρύττουν τον Ιησού Χριστό και να δημιουργούνται φυτεύματα αποστολικά. Βέβαια και αυτοί δεν απέφυγαν τα λάθη. Και τα λάθη ποια ήταν, ότι θα έπρεπε και ο Πάρχαμ και ο Σέιμουρ να είχαν φροντίσει να δημιουργηθεί
μίαν σύνοδο κατά κάποιο τρόπο, ώστε τελικά το πράγμα να μην σκορπίσει όπως σκόρπισε. Γιατί σκόρπισε από ένα σημείο και μετά. Μετά χάθηκε η τάξη. Διότι δώσαν ένα πνευματικό μοντέλο το οποίο πραγματικά λειτουργήσε, αλλά και τα πνευματικά μοντέλα για να μπορέσουν να αποδώσουν θα πρέπει να έχουν μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Γιατί μετά ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει. Και εκεί κάπου χάθηκε μετά από χρόνια. Μετά και από τρία χρόνια ξεκίνησε το πρόβλημα. Μετά από τρία χρόνια ξεκίνησε το πρόβλημα και μετά βλέπουμε τον Πάρχαμ να έχει απορριφθεί το 1912-13 από τις 51 συνάξεις. Βέβαια, εκείνος δεν έπαψε ποτέ να κηρύττει και να έχει ομάδες που... Μάλιστα, η διακονία του Πάρχαμ, αν θυμάμαι καλά, από τη διακονία του Πάρχαμ σώθηκαν 15.000 άνθρωποι. Τα υπόλοιπα περί αντιδράσεων και... Ας το πούμε στην άλλη εκπομπή. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να πούμε. Περιμένει να πούμε ένα συμπέρασμα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι πριν τελειώσουμε? Εσύ, Κώστα, θες να προσθέσω εγώ λίγο? Ότι το θαυμαστό αυτό έργο που ξεκίνησε εκείνες τις μέρες από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, ξεκίνησε ξαφνικά, θα έλεγα, παρόλο που υπήρχαν οι αναζωπηρώσεις του Πνεύματος του Αγίου. Ήρθε δηλαδή το πλήρωμα του χρόνου, όπως λέει η Γραφή. Δεν ήρθε με προσπάθεια ανθρώπινη, αντιθέτως ο Θεός ενήργησε, σήκωσε ανθρώπους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί για πρώτη φορά μετά από 2.000 χρόνια μια πραγματική νοοτροπία αποστολικής πίστης, αποστολικότητος θα λέγαμε, γιατί δεν διατήρησαν την εμπειρία τους στο στενό πλαίσιο της δικής τους εκκλησιαστικής τάξης, θα λέγαμε, συνείδησης, θα λέγαμε, χρόνου, τόπου, αλλά αυτό, χωρίς να το θέλουν και οι άνθρωποι αυτοί, σαν κάρβουνο έπιασε φωτιά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το αποστολικό πνεύμα, η αποστολικότητα της Εκκλησίας, της ονομαζομένης εκ των υστέρων Πεντηκοστής. Δηλαδή, δεν περιορίστηκε στην Ουαλία, όπως έγινε με τον Ρόμπερτς, δεν περιορίστηκε στην Αγγλία, όπως έγινε με τον Wesley, ας πούμε, δεν περιορίστηκε τοπικά, αλλά πήρε διαστάσεις παγκόσμιες, που αυτό έγινε όχι από τις ικανότητες των αγράμματων ανθρώπων, όπως είπες, και των παύτοχων που ξεκίνησαν στην Ασούζα, αλλά με τις ενέργειες του Θεού του ίδιου, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Ήταν κίνημα Πνεύματος Αγίου που μέσα σε 20 χρόνια, και αυτό είναι το θαυμαστό, 30 χρόνια επικράτησε σε όλη την Οικουμένη. Με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να βαφτίζονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, της Οικουμένης, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με τον ίδιο τρόπο όπως βαφτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής οι 120, τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργηθεί η Εκκλησία της Πεντηκοστής, δηλαδή η Εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι ένα μεγάλο θαύμα, ένα απίστευτο θαύμα που δεν μπορούμε παρά να δώσουμε δόξα στο Θεό γι' αυτό, που ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο ανάμεσα σε φτωχούς, αμόρφωτους, αγράμματους ανθρώπους και έδωσε τέτοια διάσταση σε όλη την Οικουμένη. Μέσα σε λίγα χρόνια, επιμένω, 20 με 25 χρόνια, άντε 30. Ευχαριστούμε τον Θεό, ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού για τις ενέργειες αυτές που ζήσανε οι άνθρωποι αυτοί, που διαβάζουμε εμείς και που έχουμε την ευκαιρία σήμερα μέσα από τις γραφές να τις βλέπουμε ότι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η εκπλήρωση του προφητικού λόγου, που όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι πολύ καλύτερο να εγκύπτουμε στον προφητικό λόγο, να προσέχουμε στον προφητικό λόγο ως λίχνον φέγγοντα σε σκοτεινό τόπο. Και αυτό μέχρι να έλθει η αυγή της ημέρας, όπου ο φωσφόρος θα ανατείλει στις καρδιές ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, ευγνώμονες είμαστε στον Θεό και δοξάζουμε τον Θεό για αυτές τις μέρες που έζησαν αυτοί οι ευλογημένοι, φτωχοί, αμόρφωτοι άνθρωποι, ώστε και εμείς σήμερα να βλέπουμε μέσα από τις γραφές τις επεμβάσεις και την εκπλήρωση του Θεόπνευστου και προφητικού λόγου του Θεού. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε, η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε τον Θεό και για τη σημερινή μέρα.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για εσάς που μας παρακολουθείτε. Εμείς με πολύ αγάπη σας ευχόμαστε κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, και με τη χάρη του Χριστού θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε ο Θεός μας είναι με όλους εμάς. Αμήν.